Λοιπόν, τα κάναμε τα μαγικά μας. Σιγά μην τα κατάφερε να μας τη σπάσει λίγο πριν το τέλος του 2020. Το αποχαιρετούμε τον καλύτερο τρόπο, γιατί ταξιδεύουμε κάπου που θέλουμε πολύ να ταξιδέψουμε, νομίζω όλοι μας. Ταϊλάνδη, λοιπόν. Νικόλας Κολόνιας, καθηγητής φιλοσοφίας εκεί. Καλημέρα. Τι ώρα είναι εκεί, Νικόλα? Καλημέρα. Είναι 5 η ώρα. 5 η ώρα στη Ταϊλάνδη, στο απόγευμα. Α, εντάξει, απόγευμα. Δεν είναι βάρβαρο, δηλαδή. Δεν σε ξυπνήσαμε πρωί. Εντάξει. Όχι, όχι καθόλου. Μια χαρά. Λοιπόν, πώς βρέθηκες εκεί στην Ταϊλάνδη? Κοίταξε να δεις. Εγώ είχα έρθει στην Ταϊλάνδη, ταξίδεψα όταν ήμουν 25 χρονών για να ανακαλύψω την Ανατολή όταν τελείωσα το στρατό μου. Καθώς διάβασα ότι η Ταϊλάνδη σημαίνει χώρα της ελευθερίας. Λοιπόν, όταν ήμουν στο στρατό και μου έλειπε η ελευθερία, βρήκα αυτό το περιοδικό που το άνοιξα και είδα η χώρα της ελευθερίας. Και λέω, αλήθεια, είστε η χώρα της ελευθερίας, πρέπει να το δω. Και έτσι ταξίδεψα το 2000 για πρώτη φορά στην Ταϊλάνδη και ως τουρίστας και σιγά σιγά θέλησα να ανακαλύψω την κουλτούρα τους. Ναι. Τι σου έκανε εντύπωση έτσι, σε αυτή την πρώτη επαφή που είχες και πολύ μικρότερος και έτσι σε μια διαδικασία ζωής που νομίζω ηλικιακά είναι ξεκινάμε το ψάξιμο το λεγόμενο να δούμε τι θα κάνουμε και πού θα καταλήξουμε. Τι σου έκανε εντύπωση έτσι στην Ταϊλάνδη και σε κέρδισε? Αυτό που με κέρδισε ήταν η φύση. Δηλαδή τα βροχοδάση και... όταν είχα έρθει ήταν η εποχή της βροχής, ήταν το rain που λέμε, ας πούμε, οι μουσώνες, η περίοδος των μουσώνων. Και εκεί πέρα το οξυγόνο, η φύση, το ποτάμι, μπήκα και στο Λάος, μετά πέρασα και στο Λάος που ήταν καταπληκτικά, βασικά με το Λάος μαγεύτηκα. Και με την κουλτούρα, δηλαδή με τη βουδουστική κουλτούρα και με αυτό τον τρόπο σκέψης. Ναι. Αυτά τα δύο με κάνανε να θελήσω να ψάξω πέρα από ένα τουριστικό ταξίδι. Ο κόσμος όμως εκεί πώς σε αντιμετωπίζει? Τώρα είσαι ένας Έλληνας, είναι πολύ μακρινή η επικοινωνία και η επαφή τους πέρα από το ταξιδιωτικό κομμάτι, γιατί πολλοί πηγαίνουν έρχονται στην Ταϊλάνδη. Αλλά για να είναι κάποιος και να μένει μόνιμα, να έχει επιλέξει να μείνει μόνιμα εκεί, ή να πηγαίνει στο Λάος και να βλέπει τους ανθρώπους εκεί, πώς σε υποδέχονται ως Έλληνα? Κοίταξε να δεις, στην αρχή δεν γνωρίζανε ποιοι είναι οι Έλληνες. Μας θεωρούσαν όταν ακούγανε Έλληνας, ας πούμε, πηγαίνανε πιο πολύ στους Ρωμαίους. Ας σου λέγανε, α, Ρωμαίος. Και έλεγα, όχι, όχι, δεν είμαστε Ρωμαίοι, είμαστε Έλληνες. Δεν γνωρίζανε για την Ελλάδα, γνωρίσανε μετά το 2004 με το Euro. Εκεί κάπως σου λέγανε μετά Euro και ότι κερδίσατε το Euro, αλλά δεν ξέρανε τίποτα για την κουλτούρα μας, δεν γνωρίζουν, δεν έχουν επαφή. Και είναι και κλειστοί άνθρωποι, να σου πω και την αλήθεια, στην αρχή. Δεν είναι εύκολο να τους κερδίσεις. Μάλιστα, η ζωή εκεί πώς είναι? Δεν ανοίγονται πολύ στους ξένους. Mm-hmm. Μου πήρε αρκετό καιρό δηλαδή για να καταφέρω να εισχωρήσω μέσα στην κουλτούρα και μέσα στην κοινωνία. Ναι, η ζωή εκεί... Η ζωή, κοίταξε να δεις, είναι καλή. Δηλαδή, εγώ μένω στη Βόρεια Ταϊλάνδη, στο Chiang Mai, που είναι της τέχνης, ας πούμε, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, που είναι πιο πολύ επικεντρωμένη στην τέχνη και στην κουλτούρα. Ναι. Και είμαστε στο βουνό πάνω ήρεμα, δηλαδή η ζωή είναι ησυχή και λιτή και σιγά σιγά ήρεμη. Δηλαδή, όπως λένε, σαμπάι σαμπάι. Δηλαδή, σιγά σιγά, όλα θα πρέπει να τα κάνεις σιγά σιγά. Χωρίς βιασύνη, ναι. Γιατί τους αγχώνει αυτό το πράγμα. Τώρα μας τα λες εσύ, δηλαδή, αυτά εσύ... που είμαστε εδώ στο κλεινό Νάστη και τρέχουμε σαν παλαβή από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακριβώς. Και μας ακούγεται τόσο ονειρικό, εμένα τουλάχιστον μου ακούγεται τόσο ονειρικό το ότι μπορείς να το κάνεις αυτό. Αλλά παράλληλα το έχεις συνδυάσει και με τη δουλειά σου, έτσι, που είναι πάρα πολύ σωστά. Σημαντικό. Μίλα μας για τη δουλειά σου. Η δουλειά μου είναι, κοίταξε να δεις, όταν εγώ ήρθα, μετά ξαναταξίδεψα, δηλαδή, για να εισχωρήσω περισσότερο στην κουλτούρα και γνώρισα μία από τις μεγαλύτερες καλλιτέχνες στην Ταϊλάνδη. Και αρχίσαμε και συνεργαζόμασταν παρέα και όταν εγώ τελείωσα το διδακτορικό μου, που ήταν στην κρίση πάνω, τη μεγάλη κρίση της Αθήνας, της Ελλάδας, μου έδωσε τη δουλειά αυτή και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ώστε να μπορέσω να φύγω από αυτή την κρίση που υπήρχε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά νομίζω όλο στο δυτικό κόσμο γενικότερα υπάρχει αυτή η κρίση. Ναι. Και μου έδωσε αυτό το άνοιγμα να
και να πειραματιστώ σε ένα χώρο, σε μια κουλτούρα που δεν, δηλαδή είναι πολύ μακριά από εμάς. Και έτσι αποφάσισα να ξεκινήσω, ας πούμε, και να έρθω στην Ταϊλάνδη για τη δουλειά. Ναι, και πώς εκεί, ας πούμε, οι άνθρωποι... Τώρα εγώ είμαι στο Πανεπιστήμιο του Chiang Mai. Ναι, αυτό ήθελα να δω. Και πώς υποδέχονται γενικά όλοι και το κομμάτι αυτό το οποίο διδάσκεις, που είναι πολύ εξειδικευμένο και συγκεκριμένο, αλλά και το γεγονός ότι είναι ένας Έλληνας πίσω από την έδρα. Ακριβώς. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για μένα. Πώς θα καταφέρω να τους πείσω για το ποιοι είναι οι Έλληνες, γιατί αυτοί, σου είπα, θεωρούσαν ότι είμαστε Ρωμαίοι. Δηλαδή το παίρνανε ως κάτι πολύ παλιό, το οποίο δεν έχει κάποια συνέχεια. Και αυτό κάποτε υπήρχαν κάποιοι Ρωμαίοι, κάποιοι άνθρωποι παλιά, που δημιουργούσαν αυτή την τέχνη και τελείωσε. Εγώ ήθελα να τους δώσω να καταλάβουν ότι οι Έλληνες δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι η φιλοσοφία, που σημαίνει βασικά να είσαι φίλος της γνώσης, το ότι δεν γνωρίζουμε και ότι εμείς αγαπάμε, ερωτευόμαστε με το να γνωρίσουμε. Δεν είμαστε έξυπνοι, δεν παίζουμε τους έξυπνους, δεν παίζουμε τους διάσημους, αλλά αυτό που θέλουμε να γνωρίσουμε σαν ελληνική κουλτούρα είναι να έρθουμε σε έναν ερωτισμό με τη γνώση. Ναι, ναι, μου αρέσει πάρα δηλαδή πολύ αυτό... το πάθος με το οποίο περιγράφεις αυτό που κάνεις. Η έμφαση και ο τόνος που έδωσες και σημαίνει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι υποδέχονται όλα αυτά τα οποία τους μεταφέρεις είναι πάρα πολύ τυχεροί πραγματικά. Λοιπόν, Ελλάδα, τι σου λείπει από την Ελλάδα και κάθε πότε έχεις την ευκαιρία να έρχεσαι εδώ? Κοίταξε να δεις, το πρώτο χρόνο έκανα 2 χρόνια για να έρθω, να ταξιδέψω στην Ελλάδα και μετά είχα τη δυνατότητα να έρθω ξανά άλλη μια φορά μετά από 1 χρόνο. Τώρα είμαι στα 2,5 χρόνια και δεν έχω κατέβει και λόγω COVID. Ναι. Και δεν έχω κατέβει. Πώς είναι τα πράγματα εκεί με την ιστορία αυτή? Εδώ πέρα. Κλείνω 6 χρόνια. Ναι, με την ιστορία αυτή, με τον COVID, πώς είναι τα πράγματα εκεί? Κοίταξε να δεις, εμείς ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί, γιατί κλείσανε τα σύνορα και δεν είχαμε καθόλου. Τώρα έχουν αρχίσει λίγο, γιατί περάσανε κάποιοι από τη Μιαμάρ, περάσανε μέσα χωρίς να έλεγχο και έχει ξαναέρθει λίγο COVID. Αλλά είμαστε κλειστά, δηλαδή δεν μπαίνει, δεν βγαίνει κανένας. Ναι. Και δεν έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα όπως είναι στην Ευρώπη και στην Αμερική. Λοιπόν, έχουμε μισό με 1 λεπτό. Μας έφαγε η διαδικασία της επικοινωνίας. Δεν πειράζει, θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο. Πες μου κάτι, υπάρχουν άλλοι Έλληνες εκεί? Έχω συναντήσει 2 Έλληνες. Ένας Έλληνας που ήταν... κατά τύχη τον βρήκα στον δρόμο, μίλαγε ελληνικά και σταμάτησα και του μίλησα, ο Πάνος, το οποίος είναι παντρεμένος με μια Ταϊλανδή, και ένας άλλος Έλληνας, ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, 70 χρονών. Είχα πάει πάνω στο βουνό, σε ένα ρεστοράν, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο, και το συνάντησα εκεί πέρα. Απίθανο. Πάνω στο βουνό, ήταν πάρα πολύ. Όποια πέτρα και αν σηκώσεις από κάτω θα βρεις κάποιον Έλληνα. Να είσαι καλά, Νικόλα Κολόνια. Είμαστε παντού, Νίκο. Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι σίγουρο θα τα ξαναπούμε. Καλή χρονιά να έχεις. Έγινε και εσείς. Καλή χρονιά να έχετε όλοι στην Ελλάδα. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ευχαριστούμε που ακούσατε την εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου έκανε τα μαγικά με τα κουμπιά της. Τα καταφέραμε. Καλή χρονιά να έχουμε. 2021. Μακάρι να είναι καλύτερο, με υγεία πάντα.